Αν αναρωτιέστε πού μπορεί να βρίσκονται τόνοι σκουπιδιών της μαζικής μας κατανάλωσης, τότε θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζετε ότι μεγάλο μέρος αυτών είναι στον ωκεανό και μάλιστα πολλές φορές αποτελεί τροφή εκατοντάδων άλμπατρος. Τα άτυχα πουλιά όσο βρίσκονται στην φωλιά ακόμη τρώνε θανάσιμες ποσότητες πλαστικών που τα ταΐζουν οι γονείς τους νομίζοντας ότι τα σκουπίδια είναι φαγητό όταν τα βρίσκουν στον αχανή μολυσμένο Ειρηνικό ωκεανό. Οι τραγικές αυτές εικόνες έχουν τραβηχθεί στα Midway Atoll του Ειρηνικού ωκεανού ανάμεσα στη Βόρειο Αμερική και την Ασία. Αυτές οι χωματερές στη μέση του ωκεανού αποτελούνται από μεγάλες ποσότητες πλαστικών, χημικά απόβλητα και άλλα σκουπίδια που έχουν παγιδευτεί από τα ρεύματα του Ειρηνικού. Πλαστικά ποτήρια, μπουκάλια αναψυκτικών και οδοντόβουρτσες είναι μόνο μερικά από αυτά που οδηγούν πολλά άλμπατρο στο θάνατο. Τα Midway Atoll είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τον πόλεμο με την Ιαπωνία και τώρα γίνονται και πάλι πρωτοσέλιδο στη μάχη έναντι δεκάδων τόνων πλαστικών σκουπιδιών. Οι τοξίνες που υπάρχουν σε αυτά τα νερά είναι βλαβερές και για τον ίδιο τον άνθρωπο και ενώ μπορεί αυτά τα νησιά να βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δικές μας θάλασσες που μαστίζονται από τα πλαστικά με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα πουλιά και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.